Η Ελένα Αβράμι επιτέθηκε με μαχαίρι στο Χριστόφορο Ξένο, γι' αυτό αναγκάστηκε να την πυροβολήσει. Εδώ, πού πάρει μου το μαχαίρι, ρε. Χριστόφορε. Δώσ' μου το μαχαίρι. Δεν σ' αφήνω να πας φυλακή. Άκουσες. Ειρήνη, ξέρω τι θες να κάνεις. Δώσ' μου το μαχαίρι. Δώσ' το μου, θα το κάνω εγώ, εντάξει, έλα, δώσ' το μου. Ο Χριστόφορος Ξένος επιβεβαίωσε την κατάθεση της υπαστηνόμου Ανδρέου, σύμφωνα με την οποία η Έλενα Αβράμι τράβηξε μαχαίρι, του επιτέθηκε και γι' αυτό αναγκάστηκε να την πυροβολήσει θανάσιμα. Θα υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά αφού η Αβράμι του επιτέθηκε με μαχαίρι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μετριάσει αυτό. Άδειασε το όπλο του πάνω της. Πού είναι ο παπάς μου! Πες μου! Δεν παρέχει, πες μου! Ο παπάς σου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο που τεινάχτηκε στο νερά και έγινε και το αυτοκίνητο και ο παπάς σου. Λες ψέματα. Και τώρα ήρθε η σειρά σου. Ή μήπως ήρθε η δική σου. Πέτα το όπλο, Λεμπέση. Η Αβράμι μπορεί να σκότωσε τον Μάρκο. Αντώνη, πού στο διάολο ήσουν τόσες μέρες? Ήθελα να μείνω λίγο μόνος. Και τι βρε, αγόρι μου, θα σου ανέβαινα στην πλάτη, να μάθω αν ζεις, ήθελα. Θα είχαν η Βενετιά, Βελόνη. Δεν με ενδιαφέρει τι θα είχαν η Βενετιά, με ενδιαφέρει τι θα είχαν εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε, κάτσε να φτιάξω καφέ να μου πεις πού ήσουν. Πού ήμουν, εδώ γύρω μου. Ελά, δεν θέλω καφέ, δεν κάτσω για πολύ. Ωραία. Πες μου τουλάχιστον πού εδώ γύρω γύρναγες. Δεν θα πω τίποτα στο Φίλιππο. Θα φύγω. Να φύγεις να πας πού? Δεν ξέρω, στον αγύριστο. Ρε πουλάκι μου, κάτσε να του ξανακάνω μια κουβέντα. Μπορεί αυτή τη φορά να καταφέρω να τον μαλακώσω. Τι να το πεις, τι να το πεις, Σοφία. Το πες και μόνη σου. Ούτε το όνομά μου δεν θέλει να λέει. Ωραία. Αλλά μη φεύγεις. Μπορείς να βρίσκεσαι στη ζωή του χωρίς να ξέρει ποιος είσαι. Και να κάνω τι, Σοφία, ε? Να μην μπορώ να τον κοιτάξω καν στα μάτια. Να μην έχει ιδέα ποιος είμαι. Και να είναι ευγενικός μαζί μου. Θα ντρέπομαι. Θα ντρέπομαι μόνο που το σκέφτομαι, Σοφία. Καταλαβαίνεις. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Και εμείς. Εμείς τι? Θα χαθούμε τώρα που ξαναβρεθήκαμε. Ίσως να μην ήταν γραφτό στο φάκι μου. Εμείς τη γράφουμε τη μοίρα μας, ρε Αντώνη. Εμείς τη γράφουμε. Ήταν έξαλλη μαζί του όταν έμαθε ότι θέλει να κάνει το τεστ. Είπε ότι θα τον αναγκάσει αυτή να το κάνει. Τα είχε βάλει μαζί του από τότε που ο Μάρκος είχε πάρει το μέρος του ξένου και έλεγε ότι μπορεί η Εύα να σκότωσε τον Νικήτα. Μου είχε πει ότι ο Μάρκος πρέπει να υποστεί τις συνέπειες αφού πήρε το μέρος του Φωνιά του αδερφού της. Είχα καταλάβει ότι δεν είναι στα καλά της, αλλά όταν μου τα είχε πει αυτά, μου τα είχε πει με τόση λύσα που είχα τρομάξει. Μπορεί να πήγε στο σπίτι του Μάρκου όταν γύρισε αυτός από το νοσοκομείο. Να μαλώσανε, να τον έσπρωξε στον τοίχο και τα είπα όλα αυτά και στον Φίλιππο Λεμπέση, τον συνεργάτη του ξένου.
Αν τα είπε στον ξένο, όταν την πυροβόλησε, θα τα είχε στο νου του αυτός. Κρίστια, καταλαβαίνω ότι θέλεις να μάθεις ποιος σκότωσε τον Μάρκο. Οι απειλές της Αβράμη όμως δεν είναι απόδειξη ότι αυτή το έκανε. Το ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό δεν σας είπα τίποτα νωρίτερα. Ούτε στον Στέφανο, ούτε στην αστυνομία. Αλλά όσο το σκέφτομαι, ποιος μπορεί να το έχει κάνει άλλος, αν δεν το έκανε ούτε ο Γρηγόρης. Αλλά μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Μην το λες. Μπορώ να ζητήσω από τον Πετράτο να το διερευνήσουν λίγο περισσότερο. Αλήθεια. Θα το κάνετε αυτό? Αν μπορούμε να μάθουμε έστω και τώρα ποιος το έκανε, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Η Φωτίου. Έχει φαγωθεί, το έχει πει σε όλο τον κόσμο. Πιο πολύ έχει χαρεί αυτή από ότι εγώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν χάρηκα και τόσο. Δεν ήθελα να την πάρω έτσι. Καταλαβαίνω. Λέγαμε με τον Φίλιππο ότι ο Χρυσοχό πρέπει να κρατούσε το Μαλτέζο στο χέρι. Έτσι έγινε. Έτσι πιστεύω. Ο Μαλτέζο δεν είναι βρώμικος. Τι μπορεί να ήταν αυτό άραγε για να φτάσει στο σημείο να πάει ο ίδιος το φορτίο στο λιμάνι? Κάτι πολύ σοβαρό. Α, να σου πω, μετά παίρνα μέσα, γιατί σε θέλει κάτι μόνο ο γιος. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Τώρα πώς μπορείς μετά από όλα αυτά? Εσύ πώς μπορείς? Μπορώ. Είμαι καλά. Και το μωρό είναι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Εντάξει, το κεφάλι μου είναι λίγο βαρύ από το χτύπημα. Και παίρνεις τον δρόμο για να το ελαφρύνεις. Γιατί δεν μπαλκώνεις σπίτι σου, ρε Ειρήνη? Είμαι καλά, σου λέω. Ξέρεις ότι φοβήθηκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Τι φοβήθηκες? Μήπως δεν το πεις αυτό για την Έλενα και το μαχαίρι? Τώρα, εντάξει, η συμμορία έκανε ό,τι έκανε. Ό,τι γίνεται, δεν ξεγίνεται. Τα έκανα πάλι σκόνη και κουρνιαχτό. Ζητήσαμε από την Κρίστια να σε βοηθήσει αφού έφυγε ο Νικόλας. Ωρε, φίλε. Πάψε. Ρε, χρειάζεσαι δικηγόρο. Να σε καλά, χρειάζομαι. Καλά είμαι. Και θα είμαι ακόμα καλύτερα αν βγεις από εδώ μέσα. Άσε την Κρίστια να σε βοηθήσει. Σε παρακαλώ, κάνε το για μένα. Τα χέρια να περάσουμε στους ώμους. Είσαι μούτρο, μεγάλο μούτρο. Θα τσέξω καφέ. Αν μου συμβεί κάτι. Γιατί το λες αυτό? Ή
είπες ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Θα πάνε. Ναι, λέω αν μου συμβεί κάτι. Σου έχω αφήσει ένα φάκελο στο πρώτο σιρτάρι του γραφείου μου. Θα τον ανοίξεις μόνο να γυρίσω. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά και θα μας αφήσει ήσυχους. Και δεν θα φοβάσαι πια. Να δεις πας και κάτι να φάει. Δεν θα θέλει, αλλά πρέπει να φάει κάτι. Μου ραγίσε την καρδιά έτσι όπως την είδα χτες που την έφερε ο Φίλιππος. Έχασε τη μάνα της μωρό και τώρα να χάνει τον πατέρα της. Δεν ξέρω, δεν... Γιατί γίνονται αυτά στη ζωή. Γιατί η ζωή είναι... Θα σου πω, μη σου πω τώρα τι είναι η ζωή. Σου φέρα καφέ πάνω. Μαρία μου, να σου φτιάξω κάτι να φας. Να σας φτιάξω από ένα τόσο με τον Άρη. Θα πάω σπίτι. Να κάνεις τι. Μείνε σήμερα. Να σε έχουμε στην παρέα μας. Και αύριο πάτε μαζί. Θέλω να πάω σπίτι τώρα. Θα πάρω ένα ταξί. Ελάτε από εδώ μετά. Θα σας περιμένω. Λοιπόν, αυτά είναι ό,τι μου είπες για τα στοιχεία που έχετε για τον αρχηγό. Ευχαριστώ, αδερφή μου. Θα πάω στο νοσοκομείο εγώ, να δω τον Βασίλη και να του πω τα νέα και για την παραγωγή. Φωτίου, δεν θέλω να σου τον χαλάσω, αλλά νομίζω πως θα το έχει μάθει ήδη. Τότε θα του πάω γλυκά για να το γιορτάσουμε. Δεν φέρω και κανένα από εδώ μετά. Άμα τραυματιστείς κι εσύ σε αποστολή, θα σου φέρω. Μα φας τη γλώσσα σου. Φωτίου, δέχτηκε να τον αναλάβει η Κρίστια. Θα την πάρω τηλέφωνο, της το πω να έρθει να τον δει και να πάρει τις καταθέσεις μας. Μπράβο, κορίτσι μου. Με ήθελες κάτι, είπε ο Στεφάνος. Το βρήκαμε στο σπίτι της Αβράμ. Ευχαριστώ. Πώς είσαι, Βαστινόμε? Καλά είμαι, ήρθα να δω τον Χριστόφορο. Μου είπαν ότι ακόμα δεν βγήκε η απόφαση αν θα του ασκήσετε δίωξη. Κοιτάξτε, το έκανε για μένα. Αν δεν ερχόταν, μπορεί να μου έκανε κακό και σε μένα και στο μωρό. Μπορούσε να την χτυπήσει, ξέρετε, να την αφοπλίσει, κρατούσε όπλο. Με είδε δεμένη και χτυπημένη. Ναι, αλλά... Έχετε παιδιά? Έχω μια κόρη. Σκεφτείτε τη στη θέση μου. Έγκυο. Και σας στη θέση του Χριστόφορου. Να μην στο λέω σιωνά ή καλύτερα να μην στο λέω σχεδόν καθόλου. Αλλά είσαι ό,τι έχω και δεν έχω σε αυτή τη ζωή. Και εσύ το ίδιο, το ξέρεις. Μόνο εσένα έχω. Αν πάθεις κάτι. Δεν θα πάθω τίποτε. Σταμάτα να το σκέφτεσαι αυτό. Ναι. Θες να φύγουμε? Θες να έρθουμε μια άλλη φορά?
Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, είναι ανάγκη. Μου άφησε κάτι. Αν δεν γυρίσει, είπε, τότε να το ανοίξω. Αυτές τις δύο λέξεις σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά στο ταξίδι μου και δεν γυρίσω. Θες να διαβάσω εγώ? Μέσα στο φάκελο είναι ένα βιβλιάριο τράπεζας από το κοινό μας λογαριασμό. Ενώσα χρήματα κατάφερα να βάλω στην άκρη τα τελευταία χρόνια για μας. Για σένα. Κι αν μου συμβεί κάτι, να μπορέσει να περάσει λίγο καιρό χωρίς να αγχώνεσαι οικονομικά. Και να πας στη θεία σου στη Βοστόνη όποτε θέλεις. Θα σε περιμένει, μου είπε. Θέλω να ξέρεις ότι εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Ό,τι έγινε ήταν δική μου απόφαση. Θέλω να το θυμάσαι αυτό στη ζωή σου και να προσπαθήσεις να είσαι ευτυχισμένη. Και εγώ με τη μαμά θα είμαστε πάντα μαζί σου και θα σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Μίλησα με την Ειρήνη. Α, ωραία. Πώς είναι? Ευτυχώς είναι καλά και αυτή και το μωρό. Όταν τα έλεγα εγώ για την Αβράμη... Η αλήθεια είναι ότι τα είπες. Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει, αλλά... Δεν μπορούσες. Είσαι καλός και πονόψυχος. Εσύ σ' αρέσει να βοηθάς τους πικραμένους. Ενώ εσύ είσαι κακιά και άκαρδη, ε. Άμα θέλω μπορώ να γίνω, ναι. Όλοι άμα θέλουμε μπορούμε να γίνουμε. Μπα, η Λουίζα δεν μπορεί. Είναι τόσο καλή που νομίζεις ότι σου κάνει πλάκα. Χαίρομαι που τα... που είστε... τέλος πάντων που τα βρήκατε. Σ' αγαπάει, γι' αυτό τα βρήκαμε. Αλλιώς τα χάναμε από την πρώτη στιγμή. Πάω εγώ. Πώς είσαι, Κριστιά μου? Τον σκέφτομαι συνέχεια. Το ξέρω. Τα μάθαμε για την Έλενα. Γι' αυτό ήρθα να σας μιλήσω. Θα αναλάβω την υπεράσπιση του ξένου. Καλά θα κάνεις. Αν δεχτεί. Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Δεν είναι σίγουρο βέβαια, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το μάθετε. Άσε, τα πετάξω εγώ όταν φεύγουμε.
Είχε μαγειρέψει και με ανάγκασε να φάω από το φαγητό του. Εντάξει, μην τα σκέφτεσαι τώρα. Αν γίνεται. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Πρέπει να το πω, Άρη. Γιατί το έκανε αυτό, πρέπει να το πω. Θα νομίζουν όλοι ότι δούλευα για το Χρυσοχό, ενώ δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάω στην αστυνομία και να πω τι έκανα τότε. Τι έχουμε? Καθίστε, κύριε Ξένη. Μάλιστα. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Είπα τι έγινε. Τώρα τι... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πάω κάτω στο υπόγειο που έχω και την ησυχία μου. Ή άμα θέλετε καλύτερα στη φυλακή, να γλιτώσω και το πάνω κάτω. Δεν είμαι εδώ για την Έλενα Αβράμη. Τουλάχιστον για αυτό που έγινε στο σπίτι της. Αλλά, άσωστα, ναι, βέβαια, έχουμε κι άλλα κάστανα στη φωτιά. Το φόνο του αδερφού Αβράμη. Ναι. Την έκανα την οικογένεια. Ήχο και φως. Ούτε γι' αυτό είμαι εδώ. Τι, Ειρήνη, πριν την είδα, καλά ήταν. Η Ειρήνη είναι μια χαρά, ησυχάστε. Την είδα λίγο πριν. Πρόκειται για το φόνο του Μάρκου Ιακώβου. Βρήκατε κάτι? Εμείς όχι. Μίλησε όμως με την Κρίστια Ιωάννη. Και είναι σίγουρη πως η Έλενα Αβράμη σκότωσε τον Μάρκο Ιακώβου. Αυτή το έκανε. Σκότωσε τον Μάρκο, αυτό λες? Δεν υπάρχουν αποδείξεις ακόμη. Αλλά μίλησε με την ανακριτρία και μου είπε ότι θα στρέψει την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν θα βρουν τίποτα, αφού δεν ζει για να ομολογήσει. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι αυτό, Χριστίνα μου. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βρεις αποδείξεις. Τι τρόποι? Για παράδειγμα, να ψάξουν στο σπίτι της Έλενας να βρουν κάτι που να δείχνει ότι είδε τον Μάρκο εκείνη την ημέρα. Θα ψάξουν και στο αυτοκίνητό της, φαντάζομαι. Τι σχέση έχει το αυτοκίνητο? Βρέθηκαν ίχνη από λάστιχα αυτοκινήτου στο δρόμο, έξω από το στενό, στο σπίτι του Μάρκου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο αυτοκίνητο μπήκε και βγήκε από το στενό αυτό. Και τι πάει να πει αυτό? Ο Μάρκος πέθανε εκεί. Σκοτώθηκε από ένα καρφί στον τοίχο. Αυτός που τον έσπρωξε... τον πήρε με το αυτοκίνητο και τον πέταξε κάπου στη θάλασσα για να με βρεθεί. Είναι εντάξει, Κρίστια. Δεν χρειάζεται να μας τα εξηγήσεις όλα. Ε? Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία θα βρει τον τρόπο για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά και μόνο που σκέφτομαι ότι μπορεί να το έκανε αυτή... πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο? Πώς μπορείς να σκοτώσεις κάποιον ακόμη και κατά λάθος και μετά να τον πετάξεις στη θάλασσα για να μην τον βρούνε ποτέ? Τι διάολο έχεις μέσα σου? Τον ίδιο το διάολο πρέπει να έχεις μέσα σου για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Μια στιγμή, είπες ότι το μετέφερε στη θάλασσα. Έλενα! Έλενα! Έλα κοντά μου. Έλα, όλα είναι εντάξει, ε? Όλα είναι μια χαρά. Έλα. Την είδα εκεί. Θα πεις στην αστυνομία τι έκανες τότε. Εννοείς ότι... Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα δικαστεί για το δυστύχημα. Έτσι δεν πρέπει. Γιατί να το πληρώσει μόνο αυτός? Και με τη ζωή του κιόλας. Εγώ δεν πρέπει να πληρώσω για αυτό που έκανα. Εγκατέλειψες το θύμα, Μαρίλη, το καταλαβαίνεις. Θα πας φυλακή. Και έτσι πρέπει να γίνει. Θα με πας στην αστυνομία. Κάτσε ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Να το συζητήσουμε πρώτα. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Ο πατέρας μου ήταν από τους καλύτερους αστυνομικούς. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στη δουλειά του.
μπορώ να τον αφήσω να τον θυμούνται σαν συνεργό του Χρυσοχώρου. Εντάξει, καταλαβαίνω γιατί θες να το κάνεις. Αλλά αξίζει να χαλάσεις τη ζωή σου τώρα γι' αυτό. Δεν έχω να χαλάσω τίποτα πια. Τη ζωή μου τη χάλασα όταν πήρα το αμάξι του φτιαγμένου και σκότωσα εκείνον τον άνθρωπο. Και εμείς, αυτό που έχουμε εμείς. Δεν θέλω να σε χάσω. Δεν στο έχω πει ακόμα, αλλά... νομίζω είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Κακό αυτό. Νομίζω πως υπάρχει και χειρότερο. Πρώτη φορά ερωτεύομαι στα αλήθεια. Μην το κάνεις. Μην πας στην αστυνομία. Έλα μαζί μας στην Αθήνα. Ποιαν είδες, μπαμπά, πού? Την Έλενα. Την είδα εκεί, εκεί που έγινε ο φόνος του Νικήτα. Ήταν μπροστά στη θάλασσα, στην άκρη του βράχου. Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να πέσει. Ναι, μου το πες. Μου το πες ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Το θυμάμαι αυτό. Πότε έγινε αυτό? Πριν λίγο καιρό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν μετά που μπήκε ο ξένος στο νοσοκομείο. Μου είπε η Λουίζα ότι είναι στο νοσοκομείο και την επόμενη, θυμάμαι, πήγα εκεί, στη θάλασσα. Την επόμενη? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί? Ο Μάρκος ξαφανίστηκε ακριβώς την επόμενη μέρα, αφού ο ξένος μπήκε στο νοσοκομείο. Αν την είδες εκεί, την επόμενη μέρα, αυτή το έκανε. Αυτή τον σκότωσε και πήγε εκεί για να τον πετάξει στη θάλασσα. Δεν σας βλέπω και πολύ έκπληκτο από αυτό που μόλις ακούσατε, ότι μπορεί η Έλενα Αβράμη να ευθύνεται για το θάνατο του Μάρκου. Γνωρίζετε τις υποψίες της Κρίστιας? Κάτι πήρε τα αυτή μου. Από τον Φίλιππο Λεμπέση που του μίλησε η Κρίστια γι' αυτό? Τέλος πάντων, σας τα έχει πει η Κρίστια. Τα ξέρετε από αυτήν, από μένα τι θέλετε. Να ακούσω τι σκέφτεστε εσείς. Έχει σημασία? Όλα έχουν σημασία, κύριε Ξένο, όταν ψάχνεις ψήλου στάχυρα. Ο ψήλος όμως, η Αβράμη, δύσκολο να βρείτε κάτι στάχυρα. Ναι, αλλά οι νεκροί μιλάνε και λένε πολλά. Φτάνει να μπορούμε να τα ακούσουμε. Και οι ζωντανοί κάνουν πολλά, φτάνει να μπορούμε να τα δούμε. Τι εννοείτε? Η Αβράμη είχε πάει και πάνω ένα σταυρό στο σημείο του φόβου του Νικήτα. Ένα σταυρό με το όνομά του. Λίγες μέρες μετά έβαλε έναν δεύτερο. Με το όνομα πάνω Μάρκος. Και πώς το ξέρετε αυτό? Τους είδα. Γιατί πήγατε εκεί? Να προσκυνήσω. Εντάξει, έβαλε ένα σταυρό με το όνομα του Μάρκου επάνω. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Πολλά σημαίνει. Να έρθω στην Αθήνα μαζί σας? Ναι. Το σπίτι θα πουληθεί σύντομα. Βρέθηκαν αγοραστές. Μόλις υπογράψουμε εγώ και η μάνα μου, φεύγουμε. Έλα μαζί μας. Μαρίλια, το εννοώ. Ε? Θα βρεις κάποια δουλειά εκεί κάτω, σε κάποιο νοσοκομείο. Θα πάρω εγώ το πτυχίο μου, θα βρω μια δουλειά. Μπορούμε να πιάσουμε ένα σπίτι μαζί. Ωραίο ακούγεται. Και μπορεί να γίνει κιόλας. Καταλαβαίνω γιατί θες να πας στην αστυνομία. Καταλαβαίνω γιατί θες να καθαρίσεις το όνομα του πατέρα σου. Αλλά αυτός θα ήθελε να το κάνεις. Είδες τι σου γράψε. Δεν φταίσαι εσύ για τίποτα. Δική του απόφαση ήταν, λέει. Αν ήταν εδώ πέρα, δεν θα σ' άφηνε να το κάνεις. Δεν θα σ' άφηνε να χαλάσεις τη ζωή σου, γι' αυτό είμαι σίγουρος.
Πάω. Πάω να πάρω μερικά πράγματα. Τουλάχιστον μπορείς να το σκεφτείς. Να έρθεις μαζί μας. Αν το θέσεις το και λίγο. Ίσως. Μπορεί να έγινε έτσι. Έτσι έγινε. Νόμιζες ότι πήγε να αυτοκτονήσει, αλλά πήγε να ρίξει τον Μάρκο στη θάλασσα. Έχει δίκιο η Κρίστια. Ναι, όμως δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αγάπη μου. Ποτέ δεν θα είμαστε σίγουροι. Αφού δεν γίνεται να ομολογήσει η Αβράμη. Πρέπει να πας στην αστυνομία να πεις ότι την είδες εκεί εκείνη τη μέρα. Μίλησα ήδη στη Διογένους εγώ για τις υποψίες μου. Μου είπε ότι θα βάλει να ψάξουν την Έλενα. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να ψάξουν το αυτοκίνητό της, όπως είπες πριν. Μπορεί να βρουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τον μετέφερε με αυτό τον Μάρκο. Και αν δεν βρουν, αν τα καθάρισε, πάω στοίχημα ότι το έκανε. Αγάπη μου, δεν μπορώ να πάω στην αστυνομία και να τους πω ότι την είδα εκεί εκείνη τη μέρα. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Δεν ήταν τυχαίο όμως, μπαμπά. Δεν γίνεται να ήταν τυχαίο. Να βρέθηκε εκεί τη μέρα που εξαφανίστηκε ο Μάρκος. Ναι, κι εγώ ήμουν εκεί. Τι σημαίνει, ότι μπορεί να το έκανα εγώ, δηλαδή. Ξέρεις τι εννοώ. Αλλά θες να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω. Όπως με το ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο? Πρέπει να πας στην αστυνομία να τους το πεις. Εσένα μπορεί να μην σου ήταν τίποτα ο Μάρκος, αλλά εμένα ήταν αδερφός μου, μπαμπά. Πρέπει να πας να τους πεις ότι είδες εκεί την Αβράμη. Αν δεν το κάνεις, δεν θα με ξαναδείς, το λέω. Στέφανε! Έλα. Είναι μια χαρά ο Βασίλης ο Χρυσός μου. Σας στέλνει χαιρετίσματα. Βέβαια δεν μπορεί να περπατήσει ακόμη, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι καλά. Εντάξει, θα πάω να το δω και εγώ το βράδυ. Α! Κι εγώ το είπα πρώτη για την προαγωγή, για να ξέρεις. Καλά που μου το πεις. Είχα μια ανησυχία. Τελείωσα με τον ξένο. Μπορείτε να τον πάρετε στο κρατητήριο, Χρυσάνθου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη με τον αρχηγό σας. Γιατί μπορούμε εμείς, νομίζετε? Είχε στοιχεία υπαστυνόμε, γι' αυτό έστησε στην επιχείρηση με τον Ματθαίου. Μόνο βάσιμες υποψίες, που ήλπιζα μέχρι τελευταία στιγμή να μην είναι αλήθεια. Ήτανε χρόνια δηλαδή συνεργός του Χρυσοχώου? Δεν το νομίζω. Μαλτέζος ήταν καλός και έντιμος αστυνόμος. Δεν υπήρξε ποτέ καμία φήμη ότι ήταν βρώμικος. Μπορεί να κρυβόταν καλά. Νομίζω πως ο Χρυσοχώου με κάτι τον κρατούσε και τον εκβίασε. Και έτσι αναγκάστηκε να συνεργαστεί μαζί του. Και έχεις υπόψη τι μπορεί να ήταν αυτό? Δεν έχω ιδέα. Βέβαια δεν έχουμε ψάξει ακόμη το γραφείο του. Μπορεί κάτι να έχει εκεί μέσα που να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό. Για ποιο ημερολόγιο είπε? Τρισβαγγελιός. Που δεν το ανέφερε στην κατάθεση του ο ξένος. Τι σχέση έχει με την Αβράμη? Καμία. Απολύτως καμία. Δεν ξέρω τι. Συγγνώμη, Κρίστια, δεν σε διώχνω, αλλά... Ναι. Είχες δίκιο πριν. Ακόμη για να πας στην αστυνομία και τους πεις ότι την είδες εκεί, αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Είναι ένα στοιχείο παραπάνω όμως και μπορεί να βοηθήσει. Κρίστια, είπες ότι πιστεύεις ότι η Έλενα το έκανε. Αυτό δεν είπες. Όμως δεν ζει πια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει στη φυλακή και να τιμωρηθεί. Άρα, τι σημασία έχει τι αποδείξεις θα βρει η αστυνομία και αν βρει. Εσύ πιστεύεις ότι ο ξένος σκότωσε τον Νικήτα?
Αν είχε πεθάνει ο ξένος, δεν θα ήθελες να αποδειχθεί ότι το έκανε αυτός. Θα βγει η απόφαση αν θα ασκηθεί η δίωξη στον ξένο. Θα μιλήσω πρώτα με τον εισαγγελέα και μετά θα αποφασίσω. Πετράτο. Θέλω να σας ζητήσω κάτι. Θέλω να ερευνήσετε το ενδεχόμενο να σκότωσε η Έλενα Αβράμη τον Μάρκο Ιακώβου. Ειρήνη μου, αγαπημένη μου ανιψιά, θέλω να σου πω κάποια πράγματα για τον Νικήτα, τον πατέρα σου. Δεν θέλησες να μ' ακούσεις την άλλη φορά, γι' αυτό αποφάσισα να σου τα γράψω. Να σου γράψω πόσο υπέροχος άνθρωπος ήταν. Αν έρθεις λοιπόν σπίτι μου όπως σου ζήτησα, θα σου δώσω αυτό το γράμμα και κάτι ακόμα. Κάτι που ήταν δικό του, που του το είχα χαρίσει εγώ όταν έφυγε για την Κύπρο. Το είχε πάνω του όταν η αστυνομία τον βρήκε νεκρό. Το είχα κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια σαν φυλαχτό. Και θέλω να το έχεις εσύ. Αυτό θα ήθελα κι αυτός. Τώρα που το λέτε, είχε τη φωτογραφία του. Ποιο? Του Μάρκου Ιακώβου. Δίπλα από τη φωτογραφία του αδερφού της και κάτι κεριά αναμένα σαν εικονοστάση. Αφού καταθέσαμε τι έγινε ο Χριστόφορος κι εγώ. Και πώς ακριβώς έγινε, τι άλλο περιμένεις να βρεις? Κάνε εσύ τη δουλειά σου, να κάνω κι εγώ τη δικιά μου. Και σε άμυνα να ήσουν, δεν δικαιολογείται που άδειασες το όπλο πάνω της. Τη σκότωσες εν ψυχρό. Την εκτέλεσες για την ακρίβεια. Έμαθα ότι ο ξένος σκότωσε την Έλενα Αβράμη. Και θέλω να καταθέσω κάτι σε σχέση με αυτό. Ο πατέρας σου είναι εδώ στη Λευκοσία. Και σε ψάχνει.